τρία και πλέον χρόνια μετά την παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Ιερός Πόλεμος παίρνει νάρκες και στο μέτωπο της διπλωματίας. Διαμηνύοντας πως άλλο εκκλησία και άλλο διπλωματία, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών όχι απλά παίρνει θέση, αλλά σπέβδει να κατηγορήσει ευθέως τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας ότι παρεμβαίνουν στις εκκλησιαστικές αρχές των χωρών τους, ευνοώντας ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που χαρακτήρισε σχίσμα. Что касается православия, действительно это серьезнейшая проблема. К сожалению, греческие церкви, ελλάδской, кипрской и другие находятся под колоссальным давлением. В том числе, насколько я понимаю, под давлением греческого правительства. Κάλεσε μάλιστα Λευκοσία και Αθήνα, στις οποίες εδρεύουν κανονικές, όπως είπε, ορθόδοξες εκκλησίες, να κοιτούν τα του οίκου τους και να μην εμπλέκονται στα του οίκου του Θεού. Не мешать им жить своей жизнью в соответствии с их законами, с их канонами. Я думаю, это будет самый оптимальный вклад дипломатии и прочих государственных структур. В обеспечении того самого, той самой свободы вероисповедания. Σύμφωνα με τον Σεργέη Λαυρόφ, η κρίση στην Ορθοδοξία έχει βούλα Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες διόρισαν ειδικό αντιπρόσωπο για τις θρησκευτικές ελευθερίες, που είχε όμως αλλότριους σκοπούς. Активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего. На создание там раскольнической, неканонической православной церкви Украины. Η Ουκρανική Εκκλησία ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Οκτώβριο του 2018. Απόφαση που οδήγησε τη Ρωσική Εκκλησία να διακόψει κάθε δεσμό με το φανάρι έπειτα από 322 χρόνια.